Το θέμα μας είναι πώς οι σημαντικές εξελίξεις θα αντιδράσουν στο πρόβλημα του βελτιώματος, καθώς και οι σχετισμοί μεταξύ, διατροφής γονιδίων και ασθενειών, καθιστού, τη λύση του υποκράτη. Η τροφή είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου τροφή σου. Μια αρχή, μια βάση για την ποτέ και εγώ θέλω να πω σε μια φράση που λέγεται και στο καλλιτέχνη έργο του, που λέει ότι αν ο άνθρωπο δεν γνωρίζει ποια κατάσταση επικρατεί στο σώμα, δεν θα καταδώσει να συστήσει ωφέλη την καταστροφή. Μέχρι να αποδοκοποιήσει το ανθρώπινο βιώματο, οι ερευνητέ έχουν εστιάσει καταρχά στη μελέτη και στην εξερεύνηση των κοινωνικών κομμάτων, καθώ επίση και στο πώ αυτά συνδέονται με την ανθρώπινη υγεία, τι ασθένειε και με την διατροφή. Σαν αποτέλεσμα, έχει αναδειχθεί ένα νέο κλάδο επιστημονικό, όπου ονομάζεται γονιδιακή διατροφολογία. Αυτή η επιστήμη μελετά και ερευνά την αλληλεπίδραση των τεχνικών στην ανθρώπινη υγεία. Έχει ως απότατο και ουσιαστικό ρόλο τη βελτίωση καταρχάς της υγείας του ατόμου, αλλά και την ρόλη της ασθενειών που έχουν σχέση με την διατροφή. Οι αρχές τις οποίες βασίζεται η γονιδιακή διατροφή είναι οι εξής. Καταρχάς, ότι σε ορισμένους η δίαιτα μπορεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για ασθένειες. Επίσης, σε συνηθισμένες διαιτητικές ουσίες μπορούν να αλλάξουν το ανθρώπινο βελτίωμα και να αλλάξουν την έκφραση. Επίσης, ο βαθμός που η δίαιτα επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ υγείας και ασθένειας είναι δυνατόν εξαρτάται από τον ατομικό ατόμο. Στη συνέχεια, μερικά μονίδια που ελέγχονται από τη δίαιτα μπορούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, την εξέλιξη, αλλά και την επιβάρηση, σοβαρότητα δηλαδή, κάποιων στρέφτων χρονικών εμφαθήσεων. Τέλος, η διατολική παρέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τον μετριασμό, καθώς και για τη θεραπεία χρόνων εμφαθήσεων. Τώρα θέλω να αναφερθώ λίγο στο μέλλον της γονιδιακής διατροφολογίας, όπου καταρχάς ευελπιστούμε να υπάρξει μια ανάπτυξη των δημοφίλων με συγκεκριμένα διατροφικά αποτελέσματα. Επίσης, ένας καθαρισμός ιδανικής δίαιτας για την εξασφάλιση της υγείας του κάθε ατόμου και τέλος την βελτιωμένη διάγνωση των ασθενειών. Η επιστήμη της γονιδιακής διατροφολογίας χωρίζεται σε δύο επιμέρους κλάδους. Τη γενετική, που εστιάζει στο ρόλο των γονιδίων στην αλληλεπίδραση υγείας και διατροφής, και στη γενετική, που εστιάζει στο ρόλο των θρεπτικών συστατικών, τα οποία λαμβάνονται τον οργανισμό μας ως ελεπίσματα και επηρεάζουν την έκταση των γονιδίων μας. Οι επιστήμονες, από αυτού, με την έρευνα σε αυτούς τους δύο μέρους κλάδους, τη δυνατότητα με τη ΜΕΝ και την γενετική, να προβλέπω την απόκριση του οργανισμού σύμφωνα με το γενετικό δεσμόβαθρο σε διάφορα προγράμματα διατροφής και με την διατροφολογική, την επίδραση του κάθε θρεπτικού συστατικού να βάσει την υπομονή του στη λειτουργία της έκδοσης του κυττάρου και στον μεταβολισμό. Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση στην επιστήμη της διατροφικής γενετικής διατροφολογίας, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ενεργό τομέα έρευνα, κυρίως στις ΗΠΑ. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων με βάση το γενετικό υπόβαθρο του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Επίσης, γίνονται προσπάθειες για χρήση της γονιδιακής διατροφολογίας στην πρόληψη διαφόρων χρόνων σοβαρών ασθενειών, όπως ο διαβήτης, η δυσαρκία και η διαφορετική κακή. Ωστόσο, η εμπορική χρήση της γενετικής διατροφολογίας παραμένει πολύ περιορισμένη, ιδιαίτερα στην μεταβολιστική τάξη και σε άτομα ιδιαίτερου προφίλ, δηλαδή που έχουν είτε ένα ιστορικό χρόνο επαφής με την οικογένειά τους και θέλουν να αποφύγουν τις ασθένειες αυτές, είτε έχουν έντονη επιθυμία να διατηρήσουν την υγεία τους καλά. Στην Ελλάδα, ειδικά, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Τώρα θέλω να αναφερθούμε λίγο στους οργανισμούς της
ξέρω τι είναι και τροπολογίες που υπάρχουν, δεν είναι αρκετά διαδεδομένοι και δεν υπάρχουν ακόμα αρκετοί. Βέβαια, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο International Society of Genetics and Genomics. Η έδρα του είναι στην Ουάσιγκτον και έχει ιδρυθεί το 2005 και μάλιστα από την Αγροελληνίδα Επιστήμονα την κυρία Σιμπουλού. Ο σκοπός της είναι η αύξηση της κατανόησης μέσω εκπαίδευσης των ειδικών αλλά και του κόσμου, του ρόλου της γενετικής ανθρωποποίησης και της διευθυντικής απόψης. Ώστε κάθε άτομο να λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλές διευθυντικά, ώστε να προλαμβάνει κάποιες ασθένειες αλλά και να τις αντιμετωπίσει σε περίπτωση που έχουν ήδη εμφανιστεί. Και επίσης να μπορεί να γνωρίσει το γενικό προφίλ. Επίσης, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ο ΝΟΥΚΟ, όπου έχει ως κλίση επιδιώξεις καταρχάς την ερευνητική πρόοδο στα θέματα της ολυμπιακής τεχνολογίας μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδριών δραστηριών και επίσης της κατάρτισης εκπαίδευσης. Και επιπλέον έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας υποδομής της ερευνητικής βιοπεριφορικής, μιας επίσης αναπτυόμενης επιστήμης, όπου αυτό θα το καταφέρει και θα το επιτυχάνει μέσω της ενεργοποίησης του συντονισμού αλλά και της διευκόνησης εργασιών, καθώς και τη συγκέντρωση και τη διάδοση όλων των δεδομένων των αποτελεσμάτων και των πληροφοριών αυτής της σημαντικής περιοχής. Και τώρα οι τομείς και οι τρόποι εφαρμογής της γονιδιακής διαμορφολογίας. Μέσω της γονιδιακής διατροφής υπάρχει μεγάλη βελτίωση στους τομείς της υγείας. Όπως μπορείτε να δείτε, η καρδιακή λειτουργία, ο μεταβολισμός και η ταχυσαρκία, η υγεία των μισθών, οι χρόνιες υπογραμμές, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η λειτουργία του συμπλέγματος τομείς των βιταμινών B, η αντιοξειδωτική και αποτοξινωτική λειτουργία του οργανισμού και συνεπώς η οδηγία μας. Υπάρχουν γονιδιακά τεστ που δίνουν πληροφορίες πρώτον για τη διατροφή που ταιριάζει στον κάθε οργανισμό ανάλογα με το γενετικό του υπόβαθρο και στην προδιάθεση του κάθε οργανισμού σε κοινές πατήσεις και έτσι υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και πρόληψης των ασθενειών αυτών. Στη χώρα μας εφαρμόζεται ένα γονιδιακό τεστ που ελέγχει για την ομονή. Χαρακτηριστικά του DNA test, καταρχάς για τη λήψη του δείγματος, η διαδικασία είναι ανέμακτη και ανώδυνη. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι ενήλικας έτσι ώστε να έχει διαμορφώσει τις διατροφικές του συνήθειες. Απαγορεύεται το φαγητό, το κάπνισμα και το βούτσιμο των ποδιών μία ώρα πριν την εξέταση, έτσι ώστε να μην επηρεάσει τη διαδικασία. Η διαδικασία δεν είναι χρονοδόρα και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί στη διάρκεια της ζωής του ατόμου, καθώς τα γονίδια δεν αλλάζουν. Εξετάζονται τα γονίδια που αφορούν πολλούς τομείς της υγείας και έτσι εξισορρέπεται μεγάλη ποσότητα γνώσης περί των γονιδίων. Η εξέταση του DNA test γίνεται σε εργαστήρια μοριακών ή γενετικών αναλύσεων και τα αποτελέσματα δίνονται σε 7 έως 12 μέρες. Η αποτελεσματικότητα των τεστ βασίζεται κυρίως στη σωστή εφαρμογή των οδηγιών από τον εξεταζόμενο. Και ειδικότερα, το DNA test δείχνει πρώτον αν χρειάζεται ενίσχυση για την αντιοξειδωτική μας άμυνα, αν υπάρχει προδιάθεση για παχυσαρκία, καρδιακιακά προβλήματα ή χρόνιες ασθένειες, γιατί χρειάζεται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους. Επίσης, τις ανάγκες μας στις συγκεκριμένες βιταμίνες, συγκλωστοιχεία και πώς μεταβολίζει ο οργανισμός μας τα θρεπτικά συστατικά. Ακόμη, αν ωφελούμαστε από την αύξηση της κατανάλωσης των υπολειακών λιπαρών και τέλος, σε τι κατάσταση βρίσκεται η αντίσταση ινσουλίνης και κατά συνέπεια των οργανισμών μας. Επειδή η ενδοχημιακή έρευνα απαιτεί για την ύπαρξή της τη χρήση μεγάλου αριθμού δειγμάτων ανθρώπινου βιολογικού υλικού, το αντικείμενό μας σχετίζεται άμεσα με θέματα βιοειθικής. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός της Γονιδιακής Διατροφολογίας, ο ΝΟΥΚΟ, έχει δώσει διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες σε σχετικές έρευνες. Σκοπός αυτών των οδηγιών είναι να διατυπωθούν σαφές συστάσεις, αρχικά για το σεβασμό
των δικαιωμάτων των συμμετοχόντων, να διευκρινιστεί αυτών που συμμετέχουν εθελοντικά δηλαδή, και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας, της χρήσης, της αποθήκευσης, της γνωστοποίησης και της ανταλλαγής των ανθρώπινων δεδομάτων και των σχετικών γενετικών. Οι οδηγίες αυτές αφορούν μία από τις κατηγορίες ερευνών. Πρώτα απ' όλα, αυτές που προϋποθέτουν την παρέμβαση ενός προσώπου, για παράδειγμα, τυχαίες δοκιμές με δείγματα. Αυτές που χρησιμοποιούν βιολογικό υλικό το οποίο είτε έχει ληφθεί, είτε λαμβάνεται και αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση. Και αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν βιολογικό υλικό το οποίο έχει ήδη ληφθεί, για παράδειγμα, ένα χαρτομάτιλο ύστερα από μια ιατρική εξέταση. Παρ' όλα αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η έρευνα να παραμείνει ελεύθερη, ώστε να προοδεύσει τόσο η γνώση, όσο και η κοινωνία ως σύνολο. Σε κάθε έρευνα τώρα στην οποία εμπλέκονται άνθρωποι, υπάρχει μια κυριαρχή σύμφωνα με την οποία το ενδιαφέρον και η ευημερία του ανθρώπου που συμμετέχει εθελοντικά βρίσκεται σε εξέχουσα θέση σε σχέση με τον πληθυντικό ενδιαφέρον της επιστήμης. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και τα ρίσκα να μην είναι δυσανάλογα σε σχέση με τα ωφέλη προς την επιστήμη. Ας δούμε τώρα μερικές γενικές αρχές που υπάρχουν για την βιοειθική, οι οποίες σχετίζονται και με το αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα, ο εθελοντής που θα συμμετέχει σε μια σχετική έρευνα πρέπει να συνενέσει ελεύθερα. Οι ανθρώπινες μελέτες με τους εθελοντές που δεν μπορούν να εκφράσουν τη συνένεσή τους διεξάγονται μόνο στην περίπτωση που συνεπάγονται το άμεσο προσωπικό όφελός τους. Ο εθελοντής έχει το δικαίωμα να αποσύρει ανά πάσα στιγμή και χωρίς συνέπειες τη συνένεσή του. Πρέπει να τεκμηριώσει έγγραφα τη συνένεση και τις ενημερωτικές πληροφορίες και τέλος οι έρευνες οι οποίες περιλαμβάνουν την αποθήκευση των δειγμάτων σε μία βιοτράπεζα. Πρέπει η συνένεση να περιλαμβάνει και τα θέματα της βιοτράπεζας, ποια είναι η διάρκεια και ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας κτλ. Ας δούμε τώρα διάφορα ερωτήματα τα οποία συχνά διατυπώνονται σε σχέση με την εξαγωγή της έρευνας και την διατροφή γενετική. Αρχικά θέλουμε να ξέρουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που διατυπώνεται πολύ συχνά, γιατί η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να συνδυάζεται με τον φόβο, με ψυχικές βλάβες και με την κατάθλιψη. Ποιο θα είναι το κόστος των απαιτούμενων τεστ, μήπως θα είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση, ποιος θα διαχειρίζεται όλες τις γενετικές πληροφορίες, καθώς και ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα αποτελέσματα, μήπως ασφαλιστικές εταιρείες, νοσηλευτικά ιδρύματα και διάφοροι εργοδότες. Άρα, θα υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στη μαγεία της επιστημονικής γνώσης και στην εμπορική αξιοποίηση των επιστημονικών ιδρυμάτων από κερδοσκόπους. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Οι διάφοροι πρόοδοι που γίνονται σε αυτήν την έρευνα στη διατροφογενετική να εκμεταλλευτούν μόνο εμπορικά από διάφορους αρμόδιους. Και τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος να αγνοηθούν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες για την υγεία, όπως είναι ο τρόπος ζωής, και η διατροφή και τα γονίδια να γίνουν μια άφηση αμαρτιών, ουσιαστικά ένας αποδιοκτήτος λαός, στον οποίο θα αποδίδονται όλες οι ευθύνες σχετικά με τα θέματα της υγείας. Ο κάθε άνθρωπος, να πούμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να διαλέξει να έχει το δικαίωμα της επιλογής, όχι μόνο γιατί είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι για τις επιλογές μας, αλλά και μια υποχρεωτική καθιέρωση από τον οντοτεστ μπορεί να συνεπάγεται σε κάποιες περιπτώσεις στο στιγματισμό. Τέλος, όπως είχε πει ο Winston Churchill, δεν είναι αυτό το τέλος, ούτε είναι η αρχή του τέλους. Ίσως είναι το τέλος της αρχής. Η γονιδιακή διατροφολογία μόλις κάνει τα πρώτα της βήματα. Ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω στη χώρα μας πού γίνονται αυτές οι εξετάσεις, αν το μπορούμε να γίνουν. Υπάρχουν κάποιες φορές, σε ποιο γιατρό απευθυνόμαστε. Υπάρχουν σε κάποιες κλινικές, αλλά είναι πολύ ακριβές. Μπορεί να φτάσει από εκατοντάδες μέχρι και 1.000 ευρώ. Εκατοντάδες μέχρι και 3.000 ευρώ αυτό εννοώ. Και είναι σε πολύ συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές, δεν είναι πολύ διαδεδομένο από ιδιωτικές. Ναι.